Μπες στο mylogo-t-shirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση. Well, I think the most important thing tonight, Coach told us at the beginning was the team that that wants it the most is going to win. So we knew that coming in that we wanted to have a lot of energy and a lot of intensity and try to set the tone early, and that's what we did. So. We got a big game coming up now on Saturday, and we need to complete the job, finish what we started, and we're not satisfied yet. This is just another step closer to where we're trying to go, and we got to finish the journey. So we're satisfied with tonight. We can do better. We're gonna go back, watch video, and try to improve on some of our mistakes, and get back to work. So. I think today we just got outplayed from the beginning of the game. In my head, it started off just like the last game, but this game it was two quarters, and we didn't decide to start playing until it was too late. Try to make a few runs, but just got to give our heads off to them. Played a good game. Just got to try to bounce back next game. Καλησπέρα. Αλήθεια ότι σήμερα κάναμε ένα γενικά πολύ καλό παιχνίδι και στις δύο πλευρές του γηπέδου, και αμυντικά και επιθετικά. Ξεκινώντας από την άμυνα, είχαμε μεγάλη συγκέντρωση, θα έλεγα, στα βασικά σημεία του παιχνιδιού. Εκμεταλλευτήκαμε και την πίεση που είχε η ΑΕΚ, ήταν εμφανές, ειδικά το πρώτο ημίχρονο φάνηκε με τις πολλές ελεύθερες βολές που είχα χάσει. Και έτσι πήραμε το momentum, την ψυχολογία του παιχνιδιού και καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Εντάξει, στα playoffs, είτε κερδίζεις ένα, είτε 10, είτε 40, δεν μέτρα τίποτε άλλο παρά την νίκη. Κανένας δεν κερδίζει το πρωτάθλημα. Κάναμε ακόμα ένα βήμα. Η σειρά είναι στις τρεις νίκες. Ακριβώς τα ίδια πράγματα θα έλεγα και αν χάναμε σήμερα. Απλά έχουμε τώρα ένα παιχνίδι το Σάββατο, που ξέρουμε ότι αν το κερδίσουμε θα καταφέρουμε να εκπληρώσουμε τον μεγάλο μας στόχο. Όμως, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να ξεκουραστούμε. Παίζουμε με την ΑΕΚ, με την πρωταθλήτρια ομάδα της περσινής χρονιάς, με την ομάδα που έχει τα περισσότερα πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια. Και απαιτείται πολύ ψηλό βαθμό συγκέντρωσης, σοβαρότητας στο επόμενο παιχνίδι. Ξανά συγχαρητήρια στους παίχτες μου, συγχαρητήρια στον κόσμο που ήρθε σε τρομερά αθλητοπρεπή πλαίσια, επειδή ακούγουν τα διάφορα καμία σχέση και θέλουμε τον κόσμο στο γήπεδο γενικά. Καταρχήν να πούμε ένα μεγάλο συγγνώμη τον κόσμο που ήρθε σήμερα και μας συμπαραστάθηκε. Ήταν εντυπωσιακό, συγκινητικός. Δυστυχώς, το έχω πολλές φορές σε τελικούς και σε παιχνίδια τόσο δύσκολα που κρίνονται σε λεπτομέρειες. Είπαμε μετά το Στρόβολο ότι δεν μπορεί να δίνεις ομάδα στον Κεραυνό ένα δεκάλεπτο και να κυνηγάς. Σήμερα δώσαν δύο δεκάλεπτα, χάσαμε το πρώτο μήχρονο πολύ εύκολα. Ό,τι και να πεις για μερικά στατιστικά, όπως τις βολές, χάσαμε 11-12 βολές εντός έδρας. Είχαμε 20-21 στα 70 γενικά σουτ, τρίποντα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να κερδίσετε ένα αγώνα, και ειδικά ένα τελικό. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ είναι μεγάλη ομάδα. Είμαστε 2-1, είμαστε πίσω. Το Σάββατο πρέπει να αντιδράσουμε, πρέπει να πάμε στον Στρόβολο να κερδίσουμε. Όπως έχουμε κάνει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, δεν έχουμε κάτι άλλο. Απλά πρέπει να είμαστε. Είναι άδικο εισαγωγικά για μια ομάδα σαν την ΑΕΚ, με τόσο έμπειρους παίχτες, να αντιδράει έτσι σε ένα τέτοιο τελικό. Το ξεχνάμε, έχουμε δύο μέρες μπροστά μας. Θα συνεχίσουμε, θα τα δώσουμε όλα το Σάββατο στον Στρόβολο για να πάει 2-2 η σειρά και να φέρουμε ξανά στην έδρα μας το πλεονέκτημα. Tá.